Βίντεο στη Λεμεσό. Από πότε η αστυνομία ήταν ενήμερη για αυτόν τον ξυλοδαρμό? Κοιτάξτε, η αστυνομία ενημερώθηκε όταν η ίδια η παραπονούμενη είχε υποβάλει το παράπονο της. Πότε το υπέβαλε? Οπότε η αστυνομία ήταν λίγο μετά το μεσημέρι. Χθες, λίγο μετά το μεσημέρι. Χθες, ναι. Εμείς έχουμε ενημερωθεί από την ίδια την παραπονούμενη. Με τη συνοδεία αστυνομικού είχε μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Κρατήθηκε μέσα για νοσηλεία. Από τη μαρτυρία που προέκυψε στην παθητική της μαρτυρία, έχουν συλληφθεί χθες δύο πρόσωπα, ηλικίας 76 ετών. Τα πρόσωπα αυτά σήμερα, εφόσον ολοκληρώθηκε ο φάγγελος, έχουν οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου. Η υπόθεση καταχωρήθηκε ενώπιον δικαστηρίου. Το δικαστήριο αποφάσισε, όπως αφαιθούν, ελεύθερη με εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ και ορίστηκε η 29 του Σεπτέμβρη ως η πρώτη ημέρα για να προχωρήσει, να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης. 6 ώρα ήταν το παράπονο. Εδώ παίρνω ένα μήνυμα και λέει ότι μέχρι τις 6 δεν τις είχατε πάρει κατάθεση γιατί δεν είχατε διερμηνέα. Και χρειάστηκε η παρέμβαση της δικηγόρου της για να βρεθεί διερμηνέας. Ισχύει ή όχι? Αυτό είναι άλλο θέμα, κύριε Κυριάκου. Εμείς λαμβάνουμε το παράπονο όταν η ίδια μας ενημέρωσε. Επαναλαμβάνω, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο. Και στη συνέχεια ληφθήκε η κατάθεση από την παραπονούμενη. Προέχει υγεία του κάθε παραπονούμενου και στη συνέχεια λαμβάνεται η κατάθεση. Αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι ευαίσθητο θέμα όλα αυτά με τα σπίτια, με τα ρεύματα, με τους λογαριασμούς, με το ενίκιο. Η αστυνομία τι ενημέρωση έχει? Φαίνεται, κύριε Κυριάκου, ότι από τις εξετάσεις που έγιναν και τη μαρτυρία που προέκυψε ήταν οι οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους θύμα και θύτες, αναφορικά με τη συγκεκριμένη κατοικία, ιδιοκτησίας των θητών, και υπήρχαν όλες αυτές οι διαφορές μεταξύ των δύο μερών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το επεισόδιο. Οι πολίτες διερωτούνται αν δεν έβλεπε το φως της δημοσιότητας, αν η κινητοποίηση της αστυνομίας και του Γραφείου Ευημερίας θα ήταν η ίδια. Τι απαντάτε? Δεν έχουμε τέτοια πράγματα, κύριε Κυριακού. Όπως έχουμε πει, το έχουμε δώσει χθες και στη δημοσιότητα, ότι οι εξετάσεις ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή που η ίδια η παραπονούμενη είχε αναφέρει στην αστυνομία το συγκεκριμένο περιστατικό. Και μου είπατε ότι πήγε πλέον στο δικαστήριο υπόθεση και παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν θα γίνει οποιαδήποτε άλλη έρευνα από πλευράς αστυνομίας? Όχι, οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί για τη συγκεκριμένη καταγγελία. Για τις καταγγελίες, για λογαριασμούς, για μεταβιβάσεις, για παράνομες παρεμβάσεις στους μετρητές, αυτό είναι κομμάτι που ελέγχετε εσείς ή κάποιος άλλος? Όσον αφορά τις οικονομικές διαφορές, δεν είναι θέμα της αστυνομίας, είναι αγωγές οι οποίες θα πρέπει να επιληθούν μεταξύ τους. Τώρα, αν υπήρχε οποιαδήποτε παρέμβαση σε οποιοδήποτε μετρητή, αν υπήρξε κάποια καταγγελία ή αν υπάρξει κάποια καταγγελία, είτε από τις τοπικές αρχές που χειρίζονται, είτε θέματα ίδρευσης, είτε θέματα λογαριασμών ηλεκτρισμού, τότε η ΑΕΚ θα πρέπει να υποβάλει καταγγελία κοντά μας, αν προκύπτουν τέτοια θέματα. Όσον αφορά τις οικονομικές διαφορές, δεν είναι θέμα της αστυνομίας.